Συναδέλφες και συνάδελφοι, στη συγκέντρωσή μας παρευρίσκεται η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας με επικεφαλής τον πρόεδρό της. Σήμερα η καρδιά του αγωνιζόμενου λαού, της εργατιάς, των φοιτητών, των μαθητών, της αγροτιάς χτυπάει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Στα μαζικά συλλαλητήρια, όπως εδώ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Πάτρα, παντού, η απεργία των εργατικών κέντρων και των ομοσπονδιών, των εκατοντάδων συνδικάτων, το δημόσιο και του ιδιωτικού τομέα είναι σταθμός μεγάλου αγώνα και σταθμός νέας κλιμάκωσης. Η απεργία πέτυχε γιατί το ποτήρι ξεχύλισε στους χώρους δουλειάς. Συμμετέχουν με ρεκόρ αποφάσεων οι περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν πάρει ποτέ απόφαση κόντρα στην οργανωμένη απεργοσπασία της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ. 37 εργατικά κέντρα, 22 ομοσπονδίες, εκατοντάδες συνδικάτα σε όλη τη χώρα απεργούν μαζί με τους συναδέλφους τους από το δημόσιο τομέα με απόφαση του Γενικού του Συμβουλίου κόντρα στην εισήγηση της ηγεσίας της ΑΔΕΔΗ. Νέκρωσαν εκατοντάδες χώροι δουλειάς σε όλη τη χώρα. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι είπαν φτάνει πια, δεν αντέχουμε, δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, δεν πάει άλλο με τους μισθούς πείνας, δεν πάει άλλο με τα αντιστατιστικά ωράρια. Δεν μπορούμε να πέσουμε άλλο τις ζωές μας, κορώνα γράμματα. Πριν ένα χρόνο, στη διάρκεια των λαϊκών διαδηλώσεων που συγκλώνησαν τη χώρα ύστερα από το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, δώσαμε μια υπόσχεση ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, ότι δεν θα περάσει η συγκάλυψη που επιχειρούν τα κόμματα της πλουτοκρατίας που έχουν κυβερνήσει. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς γιατί το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. Απαιτούμε εδώ και τώρα απόδοση όλων των πολιτικών και ποινικών ευθυνών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υπόλογη για τη μεθόδευση και το κλείσιμο άρων-άρων της εξεταστικής. Δεν θα περάσει η συγκάλυψη. Θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Γιατί η ζωή μας δεν είναι κόστος. Το σύνθημα που φώναζαν στους δρόμους τα εκατομμύρια λαού μας πριν ένα χρόνο, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, είναι αληθινό και πάντα επίκαιρο. Το μαρτυρούν οι 178 δολοφονημένοι συνάδελφοί μας στους χώρους δουλειάς το 2023. Τραγικό ρεκόρ, κάθε δύο ημέρες ένας εργαζόμενος να αφήνει την τελευταία του πνοή στους χώρους δουλειάς γιατί τα μέτρα ασφάλειας κοστίζουν. Το μαρτυρούν οι νεκροί από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, οι τεράστιες καταστροφές που έχουν υποστεί ολόκληρες περιοχές όπως η Εύβοια, ο Εύρος και η Θεσσαλία. Περιοχές αθωράκιστες γιατί τα μέτρα πρόληψης και προστασίας κοστίζουν. Το μαρτυρούν τα νοσοκομεία της χώρας που δουλεύουν οριακά και μόνο χάρη στην αυτοθεσία του λειψού προσωπικού τους. Η κοινική δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κύριου Γεωργιάδη, ότι η υγεία του λαού είναι ένα ρίσκο, επιβεβαιώνει ότι αυτό το σύστημα της βραβαρότητας δεν εγγυάται να προστατεύσει ούτε το πιο στοιχειώδες την ανθρώπινη ζωή. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη μεγάλη ακρίβεια, τους φόρους και τα χαράτσια, τους πληστηριασμούς. Έφτασαν στις συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης, όπως λένε, αλλά και με αυτή την ακρίβεια πάνω από τους μισούς εργαζόμενους να έχουν μηνιαίο μισθό κάτω από 800 ευρώ. Στις συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης έλεγαν ότι δεν μπορούν να ζήσουν οι άνεργοι. Τώρα ομολογούν ότι δεν μπορούν να ζήσουν και αυτοί που δουλεύουν. Αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Κέρδη βουτυγμένα στο λαό το αίμα και τον υδρότα.
Απέναντι σε αυτή την άσχημη κατάσταση, εκατοντάδες εργατικά συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα πήραν την πρωτοβουλία να οργανώσουν την αγωνιστική αναμέτρηση με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων. Να οργανώσουν αγώνες σε κλάδους και χώρους δουλειάς, όπως αυτούς που προηγήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες, στην οικοδομή, στο μέταλλο, στα τρόφιμα ποτά, στα τηλεφωνικά κέντρα, στους δελιβεράδες, στη Λάρκο, στα δημόσια νοσοκομεία, στην εκπαίδευση και αλλού. Συνένωσαν τον αγώνα τους με τους εργαζόμενους φοιτητές και τους μαθητές για να μην περάσει το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Συνένωσαν τον αγώνα τους με τους αγωνιζόμενους αγρότες στα μπλόκα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με κορύφωση το συγκλονιστικό πανελλαδικό του συλλαλητήριο με δεκάδες τρακτέρ στο Σύνταγμα έξω από τη Βουλή. Ακύρωσαν το σχέδιο των ηγεσιών της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ να μπει τα φόπλακα στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, προτείνοντας διάφορες ημερομηνίες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, με στόχο να δώσουν τον απαραίτητο χρόνο και χώρο στην κυβέρνηση να περάσει όλα τα αντιλαϊκά της νομοσχέδια, αλλά και να νομοθετήσει ξανά μια ελάχιστη αύξηση στον κατώτερο μισθό, μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων και χωρίς καμία αντίδραση. Και φυσικά να μην οργανώσουν καμιά κινητοποίηση για το έγκλημα στα Τέμπη, αφού τα κόμματά τους έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, επιδιώκουν τη συγκάλυψη. Όμως δεν πέρασε στην κυβέρνηση, στα κόμματα της πλουτοκρατίας, στους επιχειρηματικούς ομίλους και στους εργατοπατέρες. Έτσι φτάσαμε σήμερα στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 28 Φλεβάρι και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι έχουν ξεμπερδέψει με τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους. Είναι γελασμένοι αν θεωρούν ότι ξεμπέρδεψαν με το διεκδικητικό αγώνα. Απαιτούμε λύσεις εδώ και τώρα. Να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ. Να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στα συνδικάτα. Παλεύουμε για αυξήσεις σε όλους τους μισθούς, για κατώτερο μισθό στα 900 ευρώ και αντίστοιχες ποσοστιαίες αυξήσεις με βάση τις ανατιμήσεις και τον πληθωρισμό. Να ενσωματωθούν στο σύνολό τους όλες οι τριετίες που είναι ο κόπος και ο ιδρώτας των εργαζομένων. Απαιτούμε άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια που θα ανακουφίζουν τον εργαζόμενο λαό. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, δεν σταματάμε στη σημερινή επιτυχία της απεργίας. Κλιμακώνουμε με απεργιακές κινητοποιήσεις και άλλες μορφές πάλης στους κλάδους και στους χώρους δουλειάς. Προετοιμάζουμε τις επόμενες πανελλαδικές πανεργατικές απεργίες τόσο στις 17 Απρίλη όσο και την Πρωτομαγιά, που η κυβέρνηση έτρεξε να μετακινήσει ως αργία, αλλά δεν θα τις περάσει. Απαιτούμε από την κυβέρνηση την άμεση απομπλοκή της χώρας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να γυρίσει τώρα πίσω η φρεγάτα Ίδρα, κανένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από τα σύνορα της χώρας. Όχι στις δαπάνες του πολέμου, δώστε λεφτά για την υγεία και την παιδεία του λαού. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο έκτρωμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στηρίζουμε με όλους τους τρόπους τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και των μαθητών, το πανελλαδικό του συλλαλητήριο όταν ψηφίζεται το νομοσχέδιο στη Βουλή. Στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών για την προστασία του εισοδήματός τους, γιατί γνωρίζουμε καλά τι αγώνα κάνουν οι αγρότες για να μην ξεκλειριστούν από τα χωράφια τους λόγω της νέας ΚΑΠ που έχουν ψηφίσει τα κόμματα της πλουτοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε τη μεγάλη αδικία που βιώνουν ως θύματα των βιομηχάνων και των εμπόρων να παράγουν με τεράστιο κόστος, να πουλούν τα προϊόντα τους πάμφτινα και εμείς στο ράφι των σούπερ μάρκετ να τα αγοράζουμε πανάκριβα. Απαιτούμε από την κυβέρνηση
να ικανοποιήσει άμεσα τα δίκαια αιτήματά τους σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας γεννούν τεράστιες δυνατότητες λαϊκής ευημερίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τα άλματα στην εργασία και στη ζωή μας να γίνονται προς τα πίσω. Στις απεργίες και στις διαδηλώσεις των εργαζομένων, στα μεγάλα συλλαλητήρια των φοιτητών και των αγροτών, στα μπλόκα και στις καταλήψεις, καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα της ανάπτυξης και της σταθερότητας. Δυναμώνουν οι διεκδικήσεις για ζωή με δικαιώματα, για μόρφωση και για δουλειά με βάση τις δυνατότητες της εποχής μας. Στους αγώνες των εργατών και των αγροτών όλης της Ευρώπης, που όλους μας γεμίζουν αγωνιστική αισιοδοξία, καταραίει το αφήγημα για Ευρωπαϊκή Ένωση σπίτι των λαών. Φανερώνεται τι πραγματική λυκοσυμμαχία είναι. Στο βωμό των κερδών πίνουν νερό τα κόμματα του κεφαλαίου. Αυτοί που ψάχνουν να κάνουν δημιουργική και υπεύθυνη αντιπολίτευση και έχουν ψηφίσει πάνω από τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί τρέμουν τη δύναμη του οργανωμένου λαού, τη δύναμη πρώτα και κύρια της οργανωμένης εργατικής τάξης. Τρέμουν τους αγώνες που βάζουν μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων, που πάνε κόντρα στα κέρδη και την εκμετάλλευση, που αφισβητούν την πολιτική του κέρδους, των πολέμων, της φτώχειας και της προσφυγιάς. Σε αυτούς τους αγώνες μπορούν και πρέπει να συναντηθούν οι εργαζόμενοι μαζί με τα λαϊκά στρώματα της πόλης και του χωριού, με τους φοιτητές και τους μαθητές, ενάντια στους κοινούς εχθρούς, τους επιχειρηματικούς ομίλους και τους κυβερνήσεις τους. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε, συνάδελφοι.